Ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ, το A Music Festival, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου διοργανώνει στο Πάρκο Λιθαρίτσια η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών. Η διοργάνωση έχει ως σκοπό τη μουσική απόλαυση και την ανάδειξη του καλλιτεχνικού μουσικού έργου που διενεργείται στην πόλη, καθώς και την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων προκειμένου να ασχοληθούν με τη μουσική. Επιθυμία είναι αφενός η καθιέρωση του σε ετήσια βάση και αφετέρου η στέγαση μουσικών της πόλης υπό την ομπρέλα της ΕΙΜ ως μια γιορτή παρουσίασης και ανάδειξης του μουσικού έργου, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΕΙΜ. Την πρώτη μέρα, 3η 12 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενηθεί η ελληνόφωνη σκηνή. Τη δεύτερη μέρα, 4η 13 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενηθεί η αγγλόφωνη σκηνή της πόλης. Βιώνει 70 σχεδόν χρόνια στην πόλη των Ιωαννίνων. Η προσφορά της μεγάλη και ανεκτίμητη. Μουσικές εκδηλώσεις, θέατρο, κινηματογράφος, διαλέξεις, επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και πολύτιμων έργων τέχνης της παραδοσιακής μας κληρονομιάς. Οι μουσικές που ξεκινήσαμε την τελευταία χρονιά, πέρυσι, άρχισαν το Σεπτέμβριο με το AIM Music Festival, το πρώτο μας φεστιβάλ. Στη συνέχεια ακούστηκε η Ντόρα Μπακοπούλου, μια περίφημη πιανίστα. Η χρονιά έκλεισε πάλι με μουσικές. Ήρθε η περίφημη ομάδα των Gospel από το Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης της Νέας Ορλεάνης. Ήταν μαγευτικά όλα αυτά που μας συνέβησαν. Το AIM Music Festival ξεκίνησε μετά από πολλές συζητήσεις και το αποδέχτηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο ομόθυμα. Οι συζητήσεις αυτές προκλήθηκαν από τον κύριο Νίκο Φασούλα, ο οποίος ήταν, κάθεται δίπλα μου, ήταν ο εμπνευστής του όλου και ο διοργανωτής και πέρυσι και φέτος. Πέρυσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν 6 μπάντες. Οι μπάντες αυτές είχαν ήδη μια μακρά πορεία στα μουσικά πράγματα των Ιωαννίνων, της Ηπείρου και πέρα από τα όρια της Ηπείρου. Ήτανε μπάντες οι οποίες είχαν επίσης δισκογραφία. Ζήσαμε λοιπόν ένα διήμερο φεστιβάλ με πάρα πολύ μεγάλες χαρές, με ανθρώπους όλων των ηλικιών και εκείνους που περνούσαν και στεκόταν από περιέργεια, αλλά και εκείνους οι οποίοι μόνιμα επί 2 μέρες ήταν δίπλα στους μουσικούς μας. Χορέψαμε μαζί τους όλοι, τραγουδήσαμε μαζί τους όλοι και είπαμε, ναι, πλέον θα το θεσπίσουμε. Συγκεκριμένα, στις 9 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ θα ανοίξει ο Γιώργος Παθανασίου. Θα ακολουθήσει ο Νίκος Ιακούφης από την πόλη της Σάρτας και την ημέρα θα κλείσουν οι 8.00. Στις 10 Σεπτεμβρίου, δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, στη σκηνή θα ανέβουν οι Ask Tomorrow, θα ακολουθήσουν οι Elephant και το μουσικό σκέλος του φεστιβάλ θα κλείσουν οι Move the Sun. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα μουσικά σχήματα του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη δική του δισκογραφία. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσουμε στην αίθουσα Κώστα Μαλάμου, στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, 3 πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια, όχι μόνο για τους μουσικούς αλλά και για το ευρύ κοινό της πόλης μας. Το κύκλο των εργαστηρίων θα ανοίξει ο Σάμι Χάσμε με το κύκλο στους κρουστών για όλα. Θα συνεχίσει ο Μιχάλης Μπουγάς με θέμα η διαδικασία κατασκευής μιας χειροποίητης ηλεκτρικής κιθάρας και την ημέρα των workshops θα ολοκληρωθεί από τον Πάνο Παπακώστα με θέμα πώς η μουσική τεχνολογία επηρεάζει τις μουσικές παραδόσεις. Το σήμερα και το αύριο του ήχου, η παγκοσμιοποίηση της μουσικής και η επιρροή τους σε τοπικό βαθμό. Οι συναυλίες στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν στις 9 η ώρα και τα workshops στις 11 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που ο καιρός δεν μας επιτρέψει να διεξαχθούν οι συναυλίες στον εξωτερικό χώρο, οι συναυλίες θα γίνουν στο ιστορικό χώρο της ΕΙΜ, στην αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς δίπλα από τα Λιθαρίτσια. Ακριβώς. Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους Γιαννιώτες και τους Ηπειρώτες γενικότερα να παρακολουθήσουν όλες τις δράσεις του φεστιβάλ και να απολαύσουν τις εξαιρετικές μουσικές δημιουργίες που θα παρουσιαστούν, καθώς και τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των εργαστηρίων, γιατί η μουσική στα Γιάννενα δεν τελειώνει ποτέ.